Μπράβο, Ελένη! Γεια σας. Ελένη, εσύ είσαι, Ελένη. Εγώ είμαι Ελένη. Καλά, Ελένη, τι κάνεις. Σωστό. Χαθήκαμε. Ξαφνιάστηκες που ξαφνικά την άκουσα σε ελληνικό κομμάτι, έτσι δεν είναι? Και αυτή ξαφνιάστηκε που είπα σωστά το όνομά της. Λοιπόν, πώς ένιωσες? Ένιωσα πολύ καλά. Σ' άρεσε το κομμάτι? Μ' άρεσε πολύ, ναι. Είναι ένα πολύ... Είναι ένα υπέροχο. Είσαι λίγο συγκινημένη, μου φαίνεται. Πάρα πολύ. Γιατί? Λόγω του τραγουδιού ή λόγω της θέσης τώρα στον ημιτελικό? Λόγω του τραγουδιού είναι πάρα πολύ... Το κομμάτι είναι πολύ... Μ' αγγίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Και αυτό νομίζω, Σάκη Ρούβα, είναι ένας κακός σύμβουλος για τους τραγουδιστές, το να επηρεάζονται πάρα πολύ ψυχολογικά από το τραγούδι, σωστά? Για πες κι άλλα, για πες κι άλλα. Θέλω να πω ότι όταν το νιώθεις υπερβολικά, ίσως δεν το εισπράττουν από κάτω. Δεν ξέρω εσύ τι εισέπραξες. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ εισέπραξα ότι της άρεσε πάρα πολύ αυτό που της συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Ήταν σε αυτό το χωροχρόνο στον οποίο αισθανόταν άνετα και όμορφα. Και εντάξει, έχεις βάλει και το σωστό χρώμα σήμερα. Είσαι έξι. Ελένη μου, μπράβο. Ήσουν υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνε. Δεν ήξερα ότι τραγουδάς τόσο καλά ελληνικά κομμάτια. Σήμερα εξεπλάγει με τη φωνή σου. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το είδος μουσικής. Η φωνή σου ήταν καρφωμένη στον τόνο. Οι κορώνες σου ήταν άψογες. Το συνέστημα που έβγαλες, εξαιρετικό. Έχεις ψυχή, είσαι καλλιτέχνης. Πρόσεχε, μην το κάνεις αυτό τόσο πολύ βίωμα μέσα σου το συνέστημα, γιατί νιώθω ότι είσαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και εύκολα συγκινείσαι, εύκολα παίρνεις πράγματα μέσα σου. Προσπάθησε να το χτίσεις αυτό και ξέρεις, όλα στη ζωή έρχονται για κάποιο λόγο και τα προβλήματα είναι για να λύνονται και προχωράμε και... Είσαι ένας καλλιτέχνης όμως, αυτό έχει ουσία, ξέρεις, πρέπει να το διαχωρίζεις λίγο. Από το βίο μου. Διάφορα τραγούδια, δηλαδή τραγούδα χαρούμενα τραγούδια. Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητα χαρούμενα τραγούδια. Και ούτως ή άλλως και από τους μεγαλύτερους κωμικούς ηθοποιούς, ας πούμε, είναι και έχουν περάσει και κατάθλιψη. Δεν ξέρεις, αυτό είναι και αντιφατικό, θα έλεγα. Αλλά νιώθω όσες φορές σε βλέπω ότι πραγματικά είσαι πολύ ευσυγκίνητη, ξέρεις. Αλλά βλέπω φως σε σένα, βλέπω στα μάτια σου, βλέπω στο χαμόγελό σου, φωνάρα, συγχαρητήρια. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ βλέπω κάτι να χρυσίζει εκεί αριστερά, πάνω. Αυτό με το φως και την ψυχή ήταν η ίδια συζήτηση που είχαμε κάνει και στο blind σου, έτσι. Ναι. Άστο τώρα το φως, γιατί μου ήρθε το ρεύμα και... Τούνελ και... Ναι. Εκεί μας πας. Το είδα σήμερα ξανά εκείνη την εμφάνισή σου και μετά την κριτική που κάναμε και ξέρεις τι κατάλαβα. Ότι δεν ξέρω να μιλάω. Πώς με αφήνουν και βιώνω στην τηλεόραση. Αλήθεια. Δεν έβγαζε κανένα νόημα ό,τι και να σου είπα. Το μόνο πράγμα που με έσωσε ήταν ο Σάκης, ο φίλος μου, που προσπαθούσε να βάλει σε μια τάξη τη σκέψη μου. Για την ψυχή και το φως ήταν τότε που λέγαμε. Το άσπρο, το μαύρο. Ότι τα σκοτάδια και τα εμπόδια είναι τέτοιο και ότι η Ελένη είναι φως, αλλά. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε φάνηκε, κατάλαβες και οπότε φάνηκε στην τηλεόραση ότι ίσως ήμουνα και μελετημένος όταν. Και σκέψε ότι αυτό που είδα σήμερα ήταν και μετά το μοντάζ. Ναι. Περιποιημένο. Φαντάζομαι τι τραβήξαν οι άνθρωποι εκεί. Για να έρθω και στην Έλενα Παπαρίζου, τη δική σου coach. Τι να πω, Ελένη μου, Έλενα μου. Για κάποιον λόγο είσαι η Έλενα μου, δεν είσαι η Ελένη μου. Πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρεθήκαμε μαζί με την Ελένη για να συζητήσουμε τις επόμενες φάσεις, γιατί πηγαίνω, έρχεται, τι Κύπρο, τι Λονδίνο, που αναβοκατεβαίνει από όλες τις χώρες, μία σπουδάζει, μία πάει στην οικογένειά της, έρχεται για το The Voice of Greece. Ξαφνιάστηκα όταν μου πρότεινε ελληνικό κομμάτι και ζήτησα να μου το πει. Και η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκε ένα τέτοιο σπουδαίο τραγούδι μέσα στη λίστα σου. Σήμερα έχεις μια εξαιρετική εμφάνιση, Ελένη. Είσαι σπουδαία καλλιτέχνης. Είσαι γεμάτο φως, κόρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Ελένη Ολυμπίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ελένη, και εγώ. Ναι, θέλω να
πω κι εγώ ότι πραγματικά σε θαυμάζω από την αρχή μέχρι σήμερα και είσαι πάντα άψογη και... Ευχαριστώ. Επειδή δεν μίλησα γιατί όπως εξήγησα δεν ξέρω να μιλάω. Εγώ καταλαβαίνω. Πώς δεν ρώτησες πόσα βόλτ είναι μετά από τόσο φως. Γεια σου, Ελένη μου.